μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το αναλυτικό μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Οι ειδήσεις σε τίτλους. Χαστούκι στη Δημοκρατία από τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής σε εκπομπή. Ομόθυμη καταδίκη της επίθεσης Κασιδιάρη κατά Κανέλη Δούρου. Εκτείναξη της ανεργίας στο 21,9% το Μάρτιο. Κατασχέσεις καταθέσεων και ακινήτων από την εφορία για ληξιπρόθεσμες οφειλές. 25χρονος καταδίωξε και σκότωσε Αλβανό διαρρήκτη στην Παιανία. Υπέρ της Ευρώπης δύο ταχυτήτων η Άγγελα Μέρκελ. Σφοδρές αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο προκαλεί το απίστευτο επεισόδιο που εκλήχθηκε στην πρωινή εκπομπή του Αντένα όταν εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης πέταξε ένα ποτήρι νερό στην υποψήφια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και στη συνέχεια γρονθοκόπησε την υποψήφια βουλευτή του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλη. Όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Δούρου έκανε αναφορά στον Ηλία Κασιδιάρη για τη δίκη που εκκρεμεί εις βάρος του. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, προσπαθώντας να διαφύγει, χτύπησε επίσης τον αρχισυντάκτη και άλλους συντελεστές της εκπομπής. Ενώ σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης μετά από παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ελένης Ράικου. Η κυβέρνηση και τα κόμματα με ανακοινώσεις τους καταδικάζουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το επεισόδιο. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος είχε τηλεφωνική επικοινωνία για το επεισόδιο με τον Αλέξη Τσίπρα και την Αλέκα Παπαρίγα. Η Ναζί της Χρυσής Αυγής δεν είναι γραφική, είναι επικίνδυνη, υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΣΥΑ Δημήτρης Τρίμης και εκτίμησε πως δεν έχει νόημα πια να δίνει κανείς ελευθερίες και δημοσιότητα στους εχθρούς της ελευθερίας. Εμείς είμαστε οι μόνοι που έχουμε παίξει ξύλο με τους χωροφύλακες. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει και λέει για αφοπλισμό των ΜΑΤ, αλλά πάντα από πίσω και τους. Λοιπόν, μην λέει για χωροφύλακες σε εμένα. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πάει κόντρα σε αυτό το σύστημα εξουσίας. Όταν ρωτήσανε την Παπαρίγα αν συνεργάζεται με την αστυνομία, αντί να τους καταγγείλει για προβοκάτορες, έλεγε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έτσι τη είπα, συνεργαστήκανε, να δούμε τα πλάνα. Συνεργαστήκατε, δεν ασχολείστε με παλιοκουμούνι. Παλιοκουμούνι, δεν ασχολείστε με φασισταριά. Αν είναι δυνατόν. Δυστυχώς, πέρα από την Παπαρίγα, συνεργάστηκε. Τη ρωτήσανε, συνεργαστήκατε και απάντησε. Λόγω παρέλευση του ωραρίου. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή την αναβολή? Με του παλιορουσιανού που είναι μια ρουσιάνα από το κόμμα του και μα σύρισαν δικαστήρια. Κατηγορουμένους. Πέρα από την κρίση. Λοιπόν, ένα λεπτό, θέθηκε ένα θέμα προσωπικό και δεν επιτρέπω σε κανέναν. Ξέρετε ποια είναι η κρίση δημοκρατία. Κυρία Δούρου, αναφερθήκατε σε ένα θέμα προσωπικό που μιλάτε γενικώ. Και εμφανίζετε σήμερα. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αν δεν περνούμε. Αν δεν περνούμε. Θα πάνε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Γιατί δεν πήγαμε Όχι. Στο 21,9% εκτινάχθηκε το ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2012 από 15,7% που ήταν το Μάρτιο του 2011 και 21,4% το Φεβρουάριο του 2012 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι άνεργοι πλέον προσεγγίζουν το 1,1 εκατομμύριο άτομα, ενώ ειδικά στους νέους η ανεργία καλπάζει και αγγίζει το 53%. Ποινικές διώξεις για κάθε φορολογούμενο με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000 ευρώ, κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας για χρέη άνω των 3.000 και αυτόματους συμψηφισμούς οφειλών προβλέπει επίγουσα εγκύκλειος που εξέδωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να εισπράξει έως το τέλος του μήνα 400 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα επιμελήθηκε η Τάνια Μαντουβάλου. Με κατασχέσεις καταθέσεων ακινήτων, αυτοκινήτων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων και λοιπόν εισοδημάτων, αλλά και με ποινικές διώξεις απειλούνται πλέον εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να εισπράξει ως το τέλος του μήνα 400 εκατομμύρια ευρώ και άνω των 2 δις ευρώ συνολικά έως το τέλος του έτους. Σύμφωνα λοιπόν με επίγουσα εγκύκλειο που εξέδωσε χθες το Υπουργείο, οι εφορίες θα πρέπει να κυνηγήσουν κατά προτεραιότητα όσους οφειλέτες εισπράττουν ενοίκια ή κατέχουν πολυτελή αυτοκίνητα ή είναι δικαιούχοι απαιτήσεων από άλλα πρόσωπα, καθώς και όσους οφείλουν πάνω από 3.000 ευρώ και κατέχουν ακίνητη περιουσία. Το Υπουργείο ζητεί ακόμη και την άμεση κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών του Δημοσίου, τη διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών απαιτήσεων των οφειλετών κατά του Δημοσίου, με τα υφιστάμενα βεβαιωμένα χρέη τους, έστω και αν αυτά τελούν υπό αναστολή, καθώς και την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος οφειλετών με χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με την εγκύκλειο, μαζί με τους οφειλέτες, οι εφορίες θα πρέπει να ελέγξουν και την περιουσιακή κατάσταση των συνυπόχρεων. Σε ναυάγιο διηγείται η τηλεοπτική αναμέτρηση Σάμαρα Τσίπρα, ενώ κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα με τα δύο κόμματα να εμένουν στη διεξαγωγή του, αλλά να αλληλοκατηγορούνται ότι αφαιτήθηκαν οι όροι που είχαν αποδεχθεί.
Στις εκλογές της 17ης Ιουνίου δεν διακυβεύεται μόνο η παραμονή της χώρας στο ευρώ, αλλά και ευρύτερα η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισήμανε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Πιερία, Ημαθία και Πέλα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενώ το βράδυ θα μιλήσει σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, έχει διαδοχικές συναντήσεις με τα Προεδρία Διδασκόντων ΑΕΗ, ΤΕΗ και Ελλήνων Ερευνητών και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για τον αθλητισμό. Καμία κυβέρνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να σώσει τον ελληνικό λαό, μόνο μόνος του μπορεί να σωθεί και αυτή η θέση ξεχωρίζει το ΚΚΕ από τα άλλα κόμματα, υπογράμμισε η Γενική Γραμματέας Αλέκα Παπαρίγα χθες από τη Νέα Σμύρνη. Το βράδυ θα μιλήσει στο Κερατσίνη. Το Βερολίνο εξετάζει ένα σχέδιο παραδειγματικής έξωσης της Ελλάδας από το ευρώ, ως προειδοποίηση προς τις υπόλοιπες χώρες του Νότου, για τις οποίες η Άγγελα Μέρκελ αναμένεται να ακολουθήσει στη συνέχεια μια πιο ελαστική πολιτική, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερίδας Μεσαντζέρο. Το σχέδιο περί θυσίας της Ελλάδος έχει προκαλέσει την αντίδραση του Μάριο Μόντι, ενώ την Τετάρτη υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ομπάμα, Μόντι και Μέρκελ, στην οποία συμφώνησαν να ενισχυθεί η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Σε διάψευση των σεναρίων, προχώρησε εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών σήμερα, χαρακτηρίζοντας βλακώδεις και ανυπόστατους τους ισχυρισμούς. Η πολιτική μας είναι γνωστή και διαφανής, είπε σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα, προσθέτοντας φήμες, όπως οι χθεσινές, είναι ανάξιες διαψεύσεως. Η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ δήλωσε ότι έχει την πρόθεση να εργαστεί για μια πολιτική ένωση στην Ευρώπη υπό τον όρο της αποδοχής της ιδέας μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων, εάν ορισμένες χώρες σταθούν εμπόδιο. Πρόσθεσε πως θα παρουσιάσει σχετικό σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου, ανέφερε όμως ότι δεν πιστεύει πως μια Σύνοδος Κορυφής είναι ικανή να επιλύσει τα πάντα ως διαμαγείας. Αργότερα σήμερα η Γερμανίδα Καγκελάριος θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας David Cameron. Στο μεταξύ, τέσσερις Γερμανοί στους πέντε δηλώνουν πεπισμένοι ότι τα χειρότερα στην κρίση χρέους της Ευρωζώνης δεν έχουν έλθει ακόμα, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Επίσης, έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, αναπορρίψει τη λιτότητα, επιθυμεί το 83% των Γερμανών. Η Βρετανία θέλει να διασφαλίσει ότι προστατευτικοί μηχανισμοί θα τεθούν σε λειτουργία για την προστασία του χρηματοπιστωτικού της τομέα, εάν η Ευρωζώνη προχωρήσει προς τη συγκρότηση Τραπεζικής Ένωσης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Μπορεί να κερδίσουν τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ τα παραδοσιακά κόμματα, αλλά σε καμία περίπτωση μια ενδεχόμενη νίκη στις εκλογές της 17ης Ιουνίου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αδιαφυσβήτητη και τίποτα δεν αποκλείει να γίνουν νέες εκλογές, υποστηρίζει σήμερα το Reuters. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 24χρονος που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα και σκότωσε 43χρονο Αλβανό στην Παιανία μετά από τρεις απόπειρες ληστείων σε σπίτια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα. Παράλληλα κρατείται και ανακρίνεται 46χρονος Αλβανός, ο οποίος ήταν μαζί με τον 43χρονο προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν έχει σχέση και με τις τρεις επιθέσεις που σκόρπισαν τον πανικό σε ολόκληρη τη γειτονιά και είχαν την παραπάνω δραματική κατάληξη. Συναγερμός στην αστυνομία έχει σημάνει η απαγωγή 15χρονου μαθητή γιου του Διευθυντή της Εθνικής Τράπεζας Χαλκίδας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, άγνωστοι σταμάτησαν το παιδί στη Χαλκίδα την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του το πρωί, το έβαλαν σε γιόταχη αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε επικοινωνία των δραστών με την οικογένεια του απαχθέντος για να γνωστοποιήσουν τα κίνητρα της ενεργειάς τους. Εξομαλύνεται η κατάσταση με τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους σε βαριά πάσχοντες, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας Χρήστος Κίτας και απίφθινε για άλλη μια φορά έκκληση στους φαρμακοποιούς να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Στις 4 ο Αρχιεπίσκοπος θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Στις 5 το απόγευμα από το νεκροταφείο Κεσαριανή θα γίνει η κηδεία του πρώην Προέδρου και Γενικού Διευθυντή του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Ανδρέα Χριστοδουλίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Εξωτερικές ειδήσεις. Αυξημένο ήταν το κόστος δανεισμού στη σημερινή δημοπρασία Ισπανικών Δεκαετών Ομολόγων, ωστόσο η Μαδρίτη κατάφερε να συγκεντρώσει ποσό υψηλότερο του στόχου της. Συγκεκριμένα, αντλήθηκαν συνολικά 2,07 δις ευρώ, με το επιτόκιο να ενισχύεται στο 6,04% από 5,74% που ήταν στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Διαρροή φυσικού αερίου προκάλεσε κατάρρευση κτηρίου στο ιστορικό κέντρο του Κονβερσάνο, κομμόπολη της περιφέρειας του Μπάρι. Οι τραυματίες είναι 11, 10 ενήλικες και ένα κοριτσάκι. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, υπάρχουν και τρεις τουρίστες οι οποίοι φέρονται να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα συντρίμια. Το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο της Αντιπολίτευσης κάλεσε να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ μετά τη σφαγή που κατήγγειλαν ακτιβιστές στην επαρχία Χάμα με 100 νεκρούς και 30 αγνοούμενους. Αντίο πυρηνική ενέργεια λένε ήδη 7,23 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ιαπωνία, οι οποίοι έχουν υπογράψει σχετικό αίτημα.
Οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας υποστηρίζουν ότι το 80% του πληθυσμού δεν θέλει την πυρηνική ενέργεια και ότι ακόμη και χωρίς πυρηνικούς σταθμούς η παραγωγή της ενέργειας μπορεί να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες. Αθλητική επικαιρότητα. Τον τίτλο των πρωταθλητών Ευρώπης στα σκάφη τύπου Τορνέιντο για πέμπτη συνεχή χρονιά κατέκτησαν ιστιοπλόοι Ιορδάνης Πασχαλίδης και Κώστας Τριγκώνης στη διοργάνωση της Ολλανδίας. Εντυπωσιακοί ήταν και οι Νίκος Μαύρος και Αλέξανδρος Σταγαρόπουλος, οι οποίοι τερμάτισαν δεύτεροι. Κλιμάκιο της UEFA βρίσκεται στην Αθήνα για να ελέγξει το φάκελο του Παναθηναϊκού. Όπως ισχυρίζονται οι πράσινοι, ο έλεγχος για την αδειοδότηση της ομάδας από την πλευρά της UEFA βρίσκεται σε καλό δρόμο και το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίστηκε είναι πως κατατέθηκε εκπρόθεσμα. Ο καιρός. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική έως ισχυρή και η θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς. Στους 30 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Αύριο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Στα μικρόφωνα ήταν η Τάνια Μαντουβάλου και η Μίνα Βαρουτά. Καλό σας απόγευμα.